Για να ξεκινήσουμε λοιπόν. Άμε. Από τα νέα. Ο Κασαλάκης παίρνει το ρίσκο τελευταία ζαριά. Κληρώσεις. Υψηλά εμπόδια για τον Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και Παραθηναϊκό. Η βασική είδηση στις αθλητικές ειδήσει της εφημερίδας. Έρευνα. Νούμερο 1. Έχω κι εγώ ένα παιδί αυτιστικό. Έρευνα 2. Να φοβάμαι να πετάω με αεροπλάνο. Έρευνα 3. Τι συμβαίνει στα νοσοκομεία το Σαββατοκύριακο. Επίσης, άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Ε... Ψήμηθο, μα έδωσε το ωραίο ταξίδι. Αυτό είναι φοβερό θέμα. Ναι, ναι, χαμό έχει γίνει. Χαμό έχει γίνει με την ψήμηθο, η χαμός οποία είναι γίνει. ένα ανύπαρκτο νησί, δηλαδή, το οποίο δημιουργήθηκε έτσι. με τεχνητή νοημοσύνη και όμω στο διαδίκτυο, στον ψηφιακό κόσμο, ε, όλοι θέλουν να κλείσουν δωμάτια στην ψήμηθο. Μα τι λε τώρα, εδώ μέχρι και η δεν ελληνική αστυνομία καν. έβγαλε βιντεάκι στα social media, μόνο στην ψήμηθο δεν κάνουμε συλλήψει. Ναι, ναι. ναι, Α, δεν το έχω δει. <laughs> λοιπόν, ακίνητα. Φθηνές μεταβιβάσεις μέχρι το τέλος του 2025 και επίσης ε, Πασόκ 50 χρόνια, το κίνημα, το κόμμα, το φαινόμενο, ο μύθος. Μην ξεχνάμε, έρχεται 3 του Σεπτέμβρη. 3 του Σεπτέμβρη, λοιπόν. Ξεχνάμε. Έρχεται 3 του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, πάμε στην καθημερινή. Α, είναι και 50 χρόνια φέτος. Ε, βέβαια. Ναι, ναι. Λοιπόν, οι επιχειρήσει αναζητούν νέου με δεξιότητε. Με έω πέντε χρόνια προπηρεσία δίνουν μισθό μέχρι 1.500 ευρώ μεικτά. Ο χάρτη τη ελληνική αγορά-εργασία λέει η Καθημερινή, στην οποία το 63% των επιχειρήσεων αναζητεί υπαλλήλου, αποτυπώνεται σε έρευνα που πραγματοποίησαν από κοινού το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωση, η Αρχή του Ελληνικού Συντονιστικού Συστήματο και ο Σύνδεσμο Εξαγωγείων Βορείου Ελλάδα. Τα μαθήματα του φετινού καλοκαιριού για το κλίμα. Κάψονε και μελτέμια από τον Ιούνιο. Τα νεκρά ψάρια είναι η χαριστική βολή. Αγανακτισμένοι κάτοικοι του Βόλου μιλούν στην καθημερινή. Μην ξεχνάμε ότι οι Βολιώτε και γενικώ οι κάτοικοι τη Μαγνησία έχουν βιώσει και τον Ντάνιελ πέρσι. Βέβαια. Έρχονται από μια τεράστια καταστροφή. Η οποία κατέστρεψε τι υποδομέ τη Μαγνησία, στο πύλιο, λέγαμε πω θα γίνουν Μα οι αυτό δρόμοι. Αυτό τώρα γέφυρες. είναι απόνερα του Ντάνιελ. Αυτό που έγινε ναι, με, με την Κάρλα, τα ψάρια, τον τρόπο που προσπάθησαν να το διαχειριστούν κτλ. Το θηρόφραγμα έπρεπε να είναι ανοιχτό, κλειστό κτλ. Είναι του Ντάνιελ απόνερα. Του Ντάνιελ, φυσικά. Ε. Από εκεί έχουν προκύψει όλα αυτά. Ρεύμα επιδότηση λογαριασμών και το Σεπτέμβριο. Αυτό που λέγαμε και από, εδώ, από το Open. Υψηλότερα τέλη διαμονή για λιγότερου τουρίστε εξετάζουν στην Ιταλία. Βλέπει ότι το πρόβλημα του υπερτουρισμού απασχολεί όλε τι μεσογειακέ χώρε. Δεν έκανε λάθη, ούτε εντυπωσίασε η Χάρη. Είδαμε και την πρώτη συνέντευξη τη Καμάλα Χάρη. Ο, ε, ο αντιπρόεδρο, λέει, καθόταν ισχυροπηλό. Αυτό δέχτηκε τη μεγαλύτερη κριτική. Ε, πέρασε, λέει, πρόσεξα να δεις τώρα τι χρονομετρούν. <laughs> πέρασε, λέει, ένα ολόκληρο δεκάλεπτο που δεν είχε μιλήσει καθόλου. Αμερική, Αμερική. Ναι, Αμερική. Ναι. Λοιπόν, Στάρμερ κατά καπνίσματος, ο νέος uh, πρωθυπουργός της Βρετανίας, από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Α, και αυτό θα διαβάσουμε. φοιτητική στέγη διπλασιάστηκαν τα ενίκια σε 10 έτη. Βλέπεις, το έχουμε θίξει πολλές φορές εδώ το θέμα. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα, Λύσετε, το οποίο αντιμετωπίζουν τώρα οι φοιτητέ που ψάχνουν σπίτια στις Λύσεστε, βλέπω. πόλεις της Ελλάδας. Λύσετε, βλέπω. Εφημερίδα των Συντακτών. Η Θεσσαλία μετά την καταιγίδα Ντάνιελ. Έναν χρόνο στο φόβο και την αναμονή. Τα σπίτια δεν ξαναφτιάχτηκαν. Χιλιάδε χωράφια ακαλλιέργητα. Συνέντευξη του Δημήτρη Κουρέτα. Θα θέλαμε μεγαλύτερη ταχύτητα, αλλά απαιτούνται διαδικασίε. Νέα κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρθρα του Νίκου Παπα, οργανωμένη εξωστρέφεια προοδευτική εκλογική συμμαχία, Σοκράτη Φάμελο. Οφείλω να παρέμβω για να σταματήσει αυτή η κατηφόρα, θανάσει καρτερό ο Στέφανο στα μέλη και το μέλη. Επίση, ρεπορτάζ για το χρήστο Σπίτζη, τι απαντά στην Επιτροπή Δεοντολογίας Συνεντεύξει Αλέξανδρο Εξάρχου, εξυγίανση και όχι διάσωση, συγχώνευση Αττική και Παγκρίτεια ευρώ, ευχολόγια αντί για ανασυγκρότηση. Οι Ηνωμένε Πολιτείε μελέτη έσπασε το κοντέρ η εταιρική απληστία. Motor Oil LP ουρανοκατέβατα κέρδη και στο εξάμεινο. Και ε, εδώ αναφέρεται στην υπόθεση του Πάβελ Ντούροφ, ε, είναι ο ιδρυτής ε, του... Ναι, ναι. Ε, ο ιδρυτής του, του telegram, telegram. βέβαια του Telegram, ο οποίος, Γιάννη, έχει συλληφθεί. Έχει αφαιθεί ελεύθερο με περιοριστικού όρου. Ε, θα οδηγηθεί βέβαια στο δικαστήριο και με κατηγορίε πολύ, πολύ σοβαρέ. Δηλαδή για οργανωμένο έγκλημα, για διακίνηση ναρκωτικών, για παιδεραστία. Όλα αυτά ότι διακινήθηκαν μέσω του Telegram. Έτσι. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση και το Telegram είναι ένα μέσο κοινωνική δικτύωση το οποίο έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Θεωρείται, πρέπει Η, να σου στη πω. στη Ρωσία ήταν πάρα πολύ διαδεδομένο πάντα. Ναι, έτσι, ναι, πάρα ναι. Πάρα βέβαια, βέβαια και με τη Ρωσία τα είχε σπάσει ο, ο κύριο Ντούροφ, ε, διότι και εκεί στα... θεωρήθηκε ότι ήθελε με κάποιο τρόπο τέλο πάντων το καθεστώ να ελέγξει το μέσο κοινωνική δικτύωση. Μετά κάπω τα ξαναβρήκε βέβαια. Μετά κάπω τα ξαναβρήκε. Έτσι είναι λίγο πολύ τα πράγματα. Όταν τα μέσα κοινωνική δικτύωση απο, αποκτούν πολύ μεγάλη δύναμη και πάρα πολλού χρήστε, διότι οι περισσότεροι χρήστε στον κόσμο προσπαθούν να βρουν ένα μέσο το οποίο τέλο πάντων θα μπορούν ασφαλώ να ανταλλάσσουν τα μηνύματά του και να μην υπάρχει καμία υπόνοια ότι ε, κάποιος κάποιο του ακούει, κάποιο του βλέπει, κάποιο αντιλαμβάνεται τα μηνύματά του. Εκεί λοιπόν ε, έρχονται και οι μυστικέ υπηρεσίε και θέλουν κάπω να το ελέγξουν αυτό. Είτε τη Δύση είτε τη Ρωσία. Και έτσι γίνεται το παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή. Δημόσιο και αποζημίωση και εφάπαξ με τη σύνταξη, λέει η εφημερίδα. Στα σκαριά νομοθετική ρύθμιση, περίπου 100.000 μη μόνιμοι πάλι αορίστου χρόνου θα μπορούν να λαμβάνουν επιπλέον έως 15.000 ευρώ με την ολοκλήρωση του εργασιακού τους βίου. Ενδιαφέρον έχει αυτό, διότι εφάπαξ έχουμε για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλου. Τώρα βλέπουμε ότι και οι μη μόνιμοι, δηλαδή οι λεγόμενοι Α, αυτοί που είναι με ορίστου χρόνου, συμβάσει θα μπορούν να παίρνουν επίση εφάπαξ. Τρόμο στο βόλο θα προσελκύσουν καρχαρίε στα νεκρά ψάρια. Εικόνε απόλυτη καταστροφή μαζεύουμε 100 τόνους τη μέρα, λέει ο Περιφερειάρχη Θεσσαλία Δημήτρη Κουρέτα. 100 τόνου τη μέρα. Μιλάμε για απίθανε ποσότητε, έτσι. Απίθανε ποσότητε. Η ορκομοσία τη Πόπη και η όρκη Στέφανου Τάιλερ πιο έθραυστε από ποτέ οι ισορροπίε με την ηγετική ομάδα να βρίσκεται μέσα σε μια ατέρμονη θύελα στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι ξέρει ο αδελφό του Κασελάκη για τα μαύρα. Τα μυστήρια με την ακρίβεια που θυμίζει Λερνέα Ήδρα. Νέο άλμα 3,1% για τον πληθωρισμό τον Αύγουστο. Αλλά πτώση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Είδαμε και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Α, τα οποία ανακοίνωσε χθε η Γιουρόστα. Τυπημένη ο πληθωρισμό στην Ελλάδα, έτσι. Τάδε χθε. Όχι, μισό λεπτό. Ο κόσμο το ξέρει ότι επιμένει ο πληθωρισμό. Γιατί πηγαίνει και ψωνίζει στα μαγαζιά, πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Απλώ έρχεται κάποια στιγμή και αυτά τα σημαδάκια που κάνετε εσεί οι οικονομικοί, τέλο πάντων, που φαίνεται ότι είναι πάντοτε προ τα πάνω. Έτσι. Εντάξει, Εντάξει, τα σημαδάκια αυτά έχουν, έχουν μεγάλη σημασία. Ε, βέβαια, θέλω να σου πω ότι ε, τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί απασχόλησε πάρα πολύ το Υπουργικό Συμβούλιο το θέμα τη ακρίβεια και το τι θα πει ο Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ πώ θα αντιμετωπίσει όλο αυτό το θέμα. Φώτισαν το ζήτημα ότι το ελαιόλαδο είναι η μεγάλη πληγή αυτή τη στιγμή στον, στον πληθωρισμό των τροφίμων. Ότι αν δεν υπήρχε δηλαδή η αύξηση των τιμών στο ελαιόλαδο, ο πληθωρισμό των τροφίμων θα ήταν αρνητικό. Έτσι τουλάχιστον λένε τα στοιχεία από το Υπουργείο Ανάπτυξη. Ναι, ναι, αλλά και το σουφλάκι έφτασε 3,70. Ακριβώ. Κατάλαβε τι γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Και α, μένει να δούμε τι θα γίνει και με τα υπόλοιπα προϊόντα, δεν είναι μόνο το ελαιόλαδο. Λοιπόν, ο Ζεμπίκ μειώνει κατά 25% τον κίνδυνο θανάτου από όλε τι αιτίε. Είναι το χάπι κατά του αδυνατίσματο. Βλέπουμε ότι έχει γίνει χαμό με αυτό και με άλλα αντίστοιχα. Η αποθέωση στη Μόστρα, τα δάκρυα και οι φήμε για σχέση με το ράπερ Ακάλα. Η Αντζελίνα Τζολί στο φεστιβάλ τη Βενετία αποθεώθηκε ω Μαρία Κάλλα, πρέπει να σου πω. Η Αντζελίνα Τζολί αποθεώθηκε πραγματικά στη Μόστρα. Για να δούμε την ταινία, την περιμένω πώ και πώ. Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οδηγό για φθηνά ενίκια. Έρευνα του ελεύθερου τύπου. Ευκαιρίε σε δυτικά προάστια και κέντρο Αθήνα. Οι τιμέ αυξήθηκαν κατά 10% σε έναν χρόνο. Γκαρσονιέρες από 350 ευρώ, διάρκεια από 500 ευρώ, τριάρια από 700 ευρώ. Σπίτια άνω των 100 τετραγωνικών ξεκινούν από 600 ευρώ και ξεπερνούν τα 1000 ευρώ. Μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα σε παρατημένα και ανακοινισμένα διαμερίσματα. Επίσης, Ποιες σοδιές και σε ποιες περιοχές χτυπάει η λειψιδρία. Μείωση έως 80% στην παραγωγή για σταφύλια βερίκοκα πατάτες νάξου. Πατάτες νάξου το είχαμε βγάλει εδώ ναι, και στην Ναι, βομπή. ναι, δεν μπορούν οι άνθρωποι να βάλουν πατάτες. Σε κίνδυνο το ελαόλαδο, τα λεμόνια, αλλά και η γραβιέρα Νάξου. Ε, βέβαια. Που κάνανε τόσο αγώνα οι άνθρωποι εκεί κάτω για να τη γνωρίσουν σε όλου, να το κάνουν ένα προϊόν που μπορεί να μπει στα ράφια προϊόν τη περιοχή του και τώρα μην μπορούν να το. Να είναι το... και προϊόν pop και χρειάζεται προστασία ειδική. Να. Έντονα προβλήματα λοιπόν σε Νότια Ελλάδα, νησιά Αιγαίου και Κρήτη. Αύξηση δηλωμένων υπεραιριών έφερε η ψηφιακή κάρτα εργασία. Επίση, 37 συλλήψει, 553 παρανομίε, 2,7 εκατομμύρια ευρώ ηλία. Πρόκειται για 14 συμμορίε που λειτουργούσαν ω μία ε, στη Θεσσαλονίκη, ρήμαζαν την Θεσσαλονίκη και, <coughs> πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτό ε, Γουργούραθας Χανίων στα Λευκά Όρη Αποστολή στα 1208 μέτρα μέσα στη γη από 40 μέλη επιστημονικής ομάδας Εξερεύνηση το βαθύτερο σπήλαιο της Ελλάδας Μάλιστα, στην Κρήτη, ε! Στην Κρήτη, ναι mm. Εντυπωσιακό πολύ. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Πάντω, εγώ θέλω να σου, πω, θέλω σου πω. Θα πήγαινε. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν θα πήγαινε, συγγνώμη. Δεν θα πήγαινε εύκολα. Εγώ θα πήγαινα ούτε εύκολα ούτε δύσκολα. δεν θα πήγαινα ο, καθόλου. Όταν ήμουν νεότερο, θα πήγαινα χωρί να Αλήθεια. το σκεφτώ καθόλου. Οτέ. Ναι, ναι, ναι χωρί να το σκεφτώ καθόλου. Δεν ξέρω. Τώρα εγώ λίγο έχουμε έχω μια μικρή συστολή. Αυτή η έννοια, ξέρει, του. Ναι, 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 ναι. Βλέπει εδώ πέρα ο άνθρωπο κατεβαίνει με το με το σκηνή και είναι τσίμα τσίμα. Τσίμα τσίμα, τσίμα, -τσίμα, -τσίμα μέσα yeah. μπαίνει. Να κοπεί Εντάξει, το σκηνή. Έτσι είναι οι σπηλαιολόγοι. ε, φαντάζομαι τα έχουν προβλέψει όλα αυτά. Εννοείται, βρε παιδί, αλλά... σου κάνω. Εννοείται Εννοείται τα έχουν προβλέψει. Εντάξει, συμβαίνουν και ατυχήματα, ε. Συμβαίνουν και ατυχήματα, δεν, δεν έχουμε δει. Φυσικά. Λοιπόν, πάμε στη Δημοκρατία, η οποία έχει πρώτο θέμα αποκαλύψει σοκ για το Αγία Σοφία. Έγγραφο βόμβα του συνηγόρου του πολίτη πέθαναν παιδιά που δεν πρόλαβαν να χειρουργηθούν στο παιδιατρικό νοσοκομείο. Λέει Αυτό είναι η εφημερίδα. πολύ σοβαρό. Αν ισχύει, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Οι μέρε χειρουργείου του κέντρου έχουν πλέον περιοριστεί σε τέσσερι τον μήνα. Η λίστα αναμονή πλησιάζει τα 60 παιδιά και ο συνήθι χρόνο αναμονή του 12 μήνε. Οι μισέ κλίνε εντατική παραμένουν κλειστέ ελήψη νοσηλευτών. Τα ελάχιστα χειρουργία που γίνονται αφορούν έκτακτα περιστατικά. Θεατέ μαξίμου Υπουργείου Υγεία και Νοσοκομείου επί πέντε χρόνια, παρότι γνωρίζουν τι ανατριχιαστικέ καταγγελίε του Συλλόγου Συγγενών και τι ενέργειε τη Ανεξάρτητη Αρχή, που απειλεί τώρα με ξύλωμα των διοικήσεων, λέει η Δημοκρατία. Μην προχωρήσει, για δε. Άνοιξε λίγο μέσα να δούμε λίγο το θέμα. Τι είναι αυτά τα έγγραφα που λέει. Ναι. Θάνατοι παιδιών, λοιπόν, από έλλειψη χειρουργείων, λέει η Εφημερίδα. Αποκαλύπτει το έγγραφο βόμβα του Συνηγόρου του Πολίτη την 1η Αυγούστου 2024 προ τη διοίκηση του νοσοκομείου Πέδων και τη διοίκηση τη πρώτη υγειονομική ε. περιφέρεια Αττική. Ναι, εδώ αυτά είναι τα έγγραφα του συνηγόρου του Πολίτη. Είναι η έκθεση του συνηγόρου του Πολίτη επί τη ουσία από τον Βασίλη Γαλούπη. Ε, το ρεπορτάζ στην σημερινή δημοκρατία. Είναι το έγγραφο λοιπόν του συνηγόρου του Πολίτη, το οποίο απευθύνεται προς την ε, πρώτη υγειονομική περιφερειατικής και τη διοίκηση του νοσοκομείου Πέδων. Και α, μιλάει, λέει για, για τι που υπάρχουν στην εντατική και στα χειρουργία και για το γεγονό ότι δεν μπορεί να χειρουργηθεί η λίστα αναμονή. Λέει, πλησιάζει τα 60 παιδιά και ο συνήθω χρόνο αναμονή του 12 μήνε. Αναφέρει εδώ α, το ρεπορτάζ. Μιλάει για ανατριχιαστικέ καταγγελίε, για παιδιά με προβλήματα στην καρδιά που πέθαναν στην αναμονή του μοναδικού δημόσιου παιδοκαρδιοχειρουργικού κέντρου της χώρας <κοί> και επίσης για εμπιστευτικό έγγραφο του συνηγόρου του Πολίτη με ημερομηνία 1η Αυγούστου που καταδεικνύει μια εικόνα τριτοκοσμικής δημόσιας διοίκησης και πολιτικής ηγεσίας. Μάλιστα. Λοιπόν, α, σοβαρό θέμα, ναι. Yeah. πολύ σοβαρό θέμα. Στην υγεία των κορόιδων, λέει η αυγουστου που καταδεικνυει μια εικονα τριτοκοσμικης δημοσιας διοικησης και πολιτικης ηγεσιας λοιπον σοβαρο θεμα πολυ σοβαρο θεμα στην υγεια των κοροιδων λεει η δημοκρατια επιβραβευουν του φοροφυγάδε με μείωση προστίμων έω και 50%. Στοιχεία Eurostat, ο πληθωρισμό μειώνεται στην Ευρώπη και αυξάνεται στην Ελλάδα. Συνεχίζεται το σφοδρό κύμα να τιμήσουν μέσω θέρους, μέσω στο διανοητή και δάσκαλο του γένου Χρήστο Γιαναρά. Αδιόρθωτο, ο Γεραπετρίτη εκλυπαρεί την Τουρκία να περιορίσει τι εντάσει στην περιοχή. Εγκλωβισμένο στο επικίνδυνο δόγμα των ήρεμων νερών, ο ΙΠΕΞ αρνείται να δώσει εξηγήσει για την εθνική προδοσία στην Κάσο. Πάμε στον ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου. Καμία αναμονή να πάρει απάντηση η πολιτική που εξοντώνει τον λαό ξεσηκωμό στι 7 Σεπτέμβρη το μεγάλο συλλαλητήριο των σωματείων στα εγγένεια της Διεθνού Έκθεση Θεσσαλονίκη. Πυρκαγιά στη Βορειοανατολική Αττική στο περίμενε η πυρόπληκτη 20 μέρες μετά την καταστροφή. Άλλα λόγια η απάντηση τη κυβέρνηση στην επίκαιρη ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο. Ουκρανία, Μέση Ανατολή, κλιμάκωση των συγκρούσεων με σφραγίδα ή πανά του Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλα θέματα επίση από την πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη. Απολυμμένοι στη Λάρκο συνεχίζουν τον αγώνα με το κεφάλι ε, ψηλά. Ο επόμενο σταθμό η συμμετοχή του στο συλλαλητήριο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Ένα θέμα για τα σχολεία. Πρώτο κουδούν, λέει στα σχολεία ελλείψει, συγχωνεύσει τμήματων και ακρίβεια στα σχολικά κινητοποιήσεις από γονεί, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Πανάκριβη λαϊκή στέγη, πραγματικός υπέτειος η πολιτική του κεφαλαίου. Αυξήσεις στο φάρμακο, νέο χτύπημα στο λαϊκό εισόδημα για τα κέρδη των φαρμακοβιομηχάνων. Με αφορμή το Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική. Πιστοποιώντα τη βαρβερότητα του καπιταλιστικού συστήματο. Και τέλο, η σκητάλη σε μεγάλε πόλει στο δρόμο προ την κορύφωση στι 12, 13 και 14 Σεπτέμβρη. Το πρώην στρατόπεδο Καρατάσχου, το τριήμερο στη Θεσσαλονίκη. Ε, 7 Σεπτεμβρίου το φαστιβάλ κάνει στάση στο γήπεδο ζωγράφου πριν από το κεντρικό τετραήμερο τη Θεσσαλονίκη, 18-21 Σεπτέμβρη. Πλήθο εκδηλώσεων σε όλη τη χώρα. Και πάμε στην αιστεία η οποία έχει πρώτο θέμα, σοκ από τη γαλλική Λεφιγκαρό, αύξηση 222% των παρανόμων μεταναστών στην Ελλάδα, λέει η Εστία στο πρώτο της θέμα. Έπαινει από τη γαλλική εφημερίδα στη Τζόρτζια Μελόνι, που τους εμείωσε κατά 65%, ψόγωσε Αθήνα και Μαδρίτη, όπου επολαπλασιάστησαν. Είναι το πρώτο θέμα της Εστίας. Ανεβαίνει στην Ελλάδα ο πληθωρισμός, ενώ υποχωρεί εντυπωσιακά στην Ευρωζώνη και το άρθρο του κυρίου Πέτρου γιατί παρετούνται οι στρατιωτικοί από την πρώτη σελίδα της Εστίας. Πάμε στην κόντρα. Επαναφέρει τα μυθεύματα για το μαύρο χρήμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Άθλια προβοκάτσια από τον αδελφό του Κασελάκη. Απειλεί τον Φαραντούρι ότι αν δεν συμπορευτεί θα πάνε όλοι στον πάτο. Επίσης, σε τροχιά φτωχοποίηση οι μικρομεσαίοι. Άδεια μία για 6 στου 10 βιοτέχνε. Αναβρασμό με λουκέτα στα σχολεία και συγχωνεύσει τμήματων ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. Μπλουμπερκ, εργασιωμένη οι τεμπέλιδε Έλληνε. Καλά, θέλω να σου πω ότι βγαίνουμε πάντα σε όλου του διεθνεί δείκτε. Βγαίνουμε πάντα πρώτοι στι ώρε εργασία. Πρώτη, δεύτερη, πρώτη, δεύτερη. Εκεί Έτσι, είμαστε. Μπράβο. Δηλαδή. Να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, παράγοντε κτήματα αγορά προειδοποιούν για νέα έκρηξη 25-30% στι τιμέ των ακινήτων. Δηλαδή, Γιάννη, όσο είναι 25-30% πάνω. Μπορεί να Μην έχουμε χειρότερα. και νέε αυξήσει. Φυσικά, μπορεί να έχουμε και νέε αυξήσει. Υπάρχουν περιοχέ, πρέπει να σου πω, που δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο 2008, στο πικ δηλαδή του 2008. Ε, μπορεί να δούμε και νέε αυξήσει. Λοιπόν, ανησυχία από UNICEF, άλλο θέμα στην πρώτη σελίδα της Κόντρας. Χιλιάδες παιδιά ακόμα και βρέφη κοιμούνται καθημερινά στους δρόμους στη Γαλλία. Παγασιτικός κόλπος, συνεχίζεται η μάχη απομάκρυνσης των νεκρών ψαριών. Και πληθωρισμός αυξάνεται στην Ελλάδα, πέφτει στην Ευρωζώνη. Δεν ήταν καλά τα νέα από τον πληθωρισμό τη γύρω Θα δούμε τι θα δώσει η Αλστάτ τι πρώτε μέρε του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη σελίδα τη Ναυτεμπορική. η Αλστάτ θα πάει σε άλλα σούπερ μάρκετ. <laughs> Ο, είναι, Μα θα μετρελάνετε Την ίδια τάση δείχνει, πράκτες. πάντως επί, είναι πολύ μικρό το... Δηλαδή ήταν 3% τον Ιούλιο, είναι 3,1% τον Αύγουστο σύμφωνα με τη Eurostat. Είναι μικρή η διαφορά. Άς. Και η Eurostat έχει άλλο τρόπο να μετράει σε σχέση Α, με την Α, είναι θέμα πώς το μετράνε δηλαδή. Υπάρχει, υπάρχει μια διαφορά. Α, είναι ένα αρμανισμένος δηλαδή. πληθωρισμός και Eurostat κτλ. Λοιπόν, είναι αυτεμπορική. Συνιάλο για ταχύτερες μειώσεις επιτοκίων αισιοδοξία για τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τη μεγάλη πτώση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη. Πρέπει να σου πω ότι είναι σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη μάχη, παρασκηνιακή αυτή τη στιγμή από του κεντρικού τραπεζίτε σε όλη την Ευρώπη, στην οποία yeah. συμμετέχει και ο δικό μου κεντρικό τραπεζίτη, ο κ. Τουρνάρα. Ε, γιατί έχουμε την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα μέσα του Σεπτέμβρη. Mm. Είναι μια από τι πιο κρίσιμε συνεδριάσει, γιατί περιμένουμε την δεύτερη κατά σειρά μείωση επιτοκίων να ανακοινώσει η κυρία Λαγκάρτ. Και υπάρχουν τα περιστέρια, εκεί συγκαταλέγεται ο δικό μα ο κεντρικό τραπεζίτη, οι οποίοι ζητούν οπωσδήποτε να υπάρξει μια δεύτερη μείωση επιτοκίων. Για να γίνει και μία τρίτη μέχρι το τέλο του έτου και να χαλαρώσουμε λίγο, ξέρει αυτή τη σύσφυξη, να πάρει μια ανάσα ο κόσμο με τα επιτόκια. Υπάρχουν όμω και τα γεράκια, πρέπει να σου πω από την άλλη πλευρά, οι οποίοι θέλουν μια, να συνεχιστεί η αυστηρή πολιτική, να μην έχουμε νέα μείωση επιτοκίων το Σεπτέμβριο και να πάμε κατευθείαν στου επόμενου μήνε, δηλαδή ουσιαστικά Α, να έχουμε και μια κρίση. χρόνο. μείωση επιτοκίων που λε Γιάννη όμω. Αφορά στα δάνειά μα, έτσι. Αφορά στα δάνειά μα και του κόσμου. Έτσι. Κοίταξε. Ε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου που ακόμα δεν θα καταλάβει κάτι στο δανειό του. Γιατί, γιατί οι δόσει, η, η τα επιτόκια είχαν παγώσει τον Μάρτιο του 2022 σε, μια, σε ένα επίπεδο και τι αυξήσει που ε, ακολούθησαν από εκεί και μετά δεν τι έχουν. Δεν τι έχουν δει, τις έχουν απορροφήσει οι τράπεζε. Ναι. Οπότε, μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, δεν θα καταλάβουν κάτι οι δανειολήπτε. Λοιπόν. λοιπόν, πάμε στην. Συνεχίζουμε από την πρώτη σελίδα τη ναυτεμπορική. Οι καταναλωτέ θα πληρώσουν το κόστο τη απανθρακοποίηση. Ταύτιση στοιχείων ε9 με τα δεδομένα του κτηματολογίου και απασχόληση σε τουρισμό και εστίαση το Σεπτέμβριο. Η ψηφιακή κάρτα εργασία. Για να δούμε πώ θα λειτουργήσει και εκεί. Στον α, τύπο τη Θεσσαλονίκη, πράσινο φω για το νέο αντικαρκυνικό νοσοκομείο. Στόχο τη δημιουργία ενό πάρκου υγεία στη δυτική πλευρά τη Θεσσαλονίκη. Επιτέλου, πραγματικότητα το μετρό Θεσσαλονίκη σε 91 ημέρε. Εγκρίθηκε η κατασκευή, όπω είπαμε, του νέου νοσοκομείου που θα συνδράμει στο Θεαγένιο. Και πατέρα και φίλοι του 19 χρονου στα δικαστήρια Θεσσαλονίκη, του εισαγγελέα για τον τεχνικό έλεγχο στο Λούνα Πάρκ. Επίση, τι δείχνει η έρευνα του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Σε πτωτική πορεία οι τιμέ των σούπερ μάρκετ τον Αύγουστο. Ε, άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα του τύπου της Θεσσαλονίκης, αφιέρωμα Ακαδημία, το ΣΕΡΝ φέρνει τα επιτεύγματα στην 28η έκθεση της Θεσσαλονίκης. Επίσης, αναγνώριση έργου, τιμητική εκδήλωση για τα 112 μέλη ε, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου που αποχωρούν. Και τέλο, ο Οδυσσέα Παπασπιλιόπουλο μιλά στον τύπο τη Θεσσαλονίκη εν ώψη τη παράσταση Όρνηθε. Πιστεύω στα έργα που γεννούν ταραχή. Και πάμε στην εφημερίδα 60 πλάσι, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Ασφαλιστικό με σφραγίδα πισαρίδι είναι το πρώτο θέμα. Το νομοσχέδιο που κατατεθεί, θα κατατεθεί προ ψήφιση στη Βουλή μετά τη ΔΕΘ φέρνει 11 μεγάλε ανατροπέ που θα προκαλέσουν Αντιδράσει, κίνητρα για του γιατρού σε άγονε περιοχέ, με ρύθμιση επανακαθορίζονται και διευρύνονται οι περιοχέ που θεωρείται δύσκολε και βελτιώνονται οι αμοιβέ. Χατζηδάκι, ετοιμάζουμε τα κίνητρα για τα κλειστά διαμερίσματα. Νομίζω ότι θα ακούσουμε αρκετά μέτρα για τη στεγαστική κρίση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Τα μέτρα που κλειδώνουν, το καλάθι του Πρωθυπουργού θα είναι μισογεμάτο, ενώ από το μαξί μου διαραίεται η αποφασιστικότητα για τη μάχη τη καθημερινότητα. Το Σεπτέμβριο οι πρώτε συντάξει για δικαιούχου με χρέη. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε αναδείξει και από την ημερησία. Περιμένουμε να δούμε το Σεπτέμβριο να βγουν οι πρώτε συντάξει για του ασφαλισμένου οι οποίοι είχαν χρέη πάνω από 20.000 ευρώ. Και τώρα μπορούν να πάρουν σύνταξη με τον νέο νόμο. Και ενάντια για να το Πασόκ είναι η μόνη εναλλακτική πρόταση εξουσίας από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας όλων των συνταξιούχων. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, μισό αιώνα Πασόκ, 3 Σεπτέμβρη 1974, η αφετηρία για τη μεγάλη αλλαγή στη χώρα, 50 χρόνια προσφορά στην Ελλάδα και τους Έλληνες. Άρθρο παρέμβαση του Νίκο Ανδρουλάκη με το Πασόκ και τις νίκες του μέλλοντος. Συνέντευξη του Μιχάλη Κατρίδη, δεν βλέπω το Πασόκ. Ω ως συμπλήρωμα του Μητσοτάκη και άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Ο Μητσοτάκης στην φιέστες με κλακαδόρους του Μαξίμου. Πόσο απειλείται η κυβέρνηση από την κατάρα της δεύτερης τετραετίας και γιατί φοβάται να σηκώσει το γάντι, τι θα συμβεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Και εσπρέσο, εμφύλιος στη δυναστεία των Λέανδρων, αποκλειστικό. Ο πατέρα Τρίλο Λέω εναντίον τη διάσημη κόρη του Δίκη. Όλο το παρασκήνιο για τα εξώδικα και το δεν κάνω πίσω από την πρώτη σελίδα της εφημερίδα Εσπρέσο. Σάλπαρε ο Τζακ Σπάραου τη Ήδρας. Έφυγε από τη ζωή ο ροκ πειρατή Μενέλαο Μανολόπουλο του μπαρ με του Σταρ θαμόνες. Βόλος στα σαγόνια του Καρχαρία. Τρόμος στα νερά του Παγασιτικού με του θηρευτέ των νεκρών ψαριών και πλώρη για σουξέ, η ηρώε Εμμανουηλίδου συνδυάζει το τραγούδι με το πολεμικό ναυτικό. Πάντως το αν θα, προκα... θα έτσι, θα φέρουν καρχαροειδή στον παγασιτικό τα νεκρά ψάρια είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα που μένει να το δούμε. Τάξη, κατά να το δούμε πόσο...